Αυτό πάντως που πρέπει να έχουμε κατά νου, Αντώνη, είναι ότι μπαίνουμε σε ένα τούνελ λιτότητας, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα. Είχαμε πάρει μια πρόγευση αυτών των προθέσεων από τη σύνοδο του Μαρτίου, 25 Μαρτίου, όταν όλοι οι ηγέτες της Ευρωζώνης, που σήμερα βγαίνουν από ό,τι βλέπουμε και στα διεθνή πρακτορία και εκφράζουν ενστάσεις για τα αυτά που ακούσαν εχθές από την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαρκοζή. Θα ακούσουμε και άλλα μέσα στους μήνες που έρχονται στο πλαίσιο αυτής της κουβέντας για την οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι πλέον τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο μακροχρόνιας λιτότητας αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας που έχει τη Γερμανική Βούλα. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε, να αναφέρουμε για παράδειγμα το θέμα των μισθών. Θα μπουν ειδικοί δείκτες που θα παρακολουθούν την εξέλιξη των μισθών σε όλες τις χώρες. Θα υπάρχουν συγκριτικοί δείκτες και στην περίπτωση που κάποια χώρα ξεφεύγει από αυτό το πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας, θα χτυπάει καμπανάκι. Στην αγορά εργασίας επίσης, επειδή ακριβώς πολλές χώρες της Ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα, έχουν υψηλό δίκτυο ανεργίας, αυτή η γερμανική συνταγή προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία, κίνητρα για την παραμονή των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ενώ βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, αίσθηση προκολεί η αιμονή της Γερμανίας και της Γαλλίας πλέον στο θέμα της εφαρμογής συνταγματικού κανόνα που θα βάζει χρέος καταρχήν στο έλλειμμα, ίσως και λυσμένοι προϋπολογισμοί, αλλά και στο χρέος. Αυτό σημαίνει πρακτικά, Αντώνη, ότι με δεδομένο ότι η Ελλάδα που βαρύνεται με το μνημόνιο έχει το νέο πακέτο στήριξης μέχρι το 2024 τουλάχιστον, όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν μπορεί να μιλάει κανένας πλέον στην Ελλάδα για δημοσιονομική χαλάρωση. Οι δύο πιστολιές που έπεσαν στην οδό Σοφοκλέους 219 στην Καλυθέα, στη μία μετά το μεσημέρι, προκάλεσαν τρόμο και πανικό στους κατοίκους αλλά και τους διερχόμενους. Όλοι έτρεχαν να σωθούν στους γύρω δρόμους αλλά και σε σπίτια και καταστήματα. Δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα μόλις είχαν πυροβολήσει τον 32χρονο ιδιοκτήτη του τουριστικού γραφείου Rendi Tours. Τι ακούσατε? Δύο πυροβολισμούς. Φωνές, κόσμο, τίποτα. Η γυναίκα του φώναξε. Βοήθεια, βοήθεια. Κάποια αυτό. Δευτερόλεπτα πριν του είχαν αρπάξει από το ταμείο 800 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης του τουριστικού γραφείου, μόλις τον λίστεψαν οι δύο κακοποί, βγήκε έξω από το κατάστημά του και άρχισε να τους κυνηγάει. Τους πλησίασε και ξεκόλλησε μάλιστα την πινακίδα της μοτοσυκλέτας. Τότε ένας από τους δράστες πυροβόλησε εναντίον του δύο φορές και τον τραυμάτισε σοβαρά. Γείτονες και περίοικοι έτρεξαν αμέσως να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον 32χρονο τραυματία ομογενή από το Καζακστάν. Όλοι στην γειτονιά της οδού Σοφοκλέους μιλούσαν για τον τρόμο που βιώνουν καθημερινά από την αυξημένη εγκληματικότητα. 10 η ώρα εγώ φοβάμαι να βγω. Από εδώ πέρα, εδώ μένω εγώ δίπλα. Δυστυχώς τίποτα. Δεν κυκλοφορεί σωστό. Φοβόμαστε. Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλνουν την έλλειψη αστυνόμευσης, ενώ στρέφονται κατά των πολιτικών. Έχετε και εσείς το ίδιο πρόβλημα εδώ σε όλη τη γειτονιά? Όλη η Ελλάδα έχει. Μόνο οι πολιτικοί μας δεν έχουν. Φιλάνε αυτούς κανονικά. Φιλάνε και βάζουν και τα παιδιά μας και μας χτυπάνε. Εδώ σε θέλω, μάγκα. Να φας και εσύ τη σφαίρα στο πόδι, στο κεφάλι. Όχι να καθόμαστε να πούμε σαν τις χελώνες στο καβούκι. Τι άντρας είσαι. Έλα ρε πολιτική μα. Έλα να δεις. Ο 32χρονος ιδιοκτήτης του τουριστικού γραφείου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δύο μήνες νωρίτερα θα λήξει τελικά η παράταση που έχει δοθεί για την τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων, καθώς η κυβέρνηση θέλει να προλάβει ώστε τα έσοδα από το μέτρο να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του 2011. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 630.000 αιτήσεις που αφορούν περίπου 1 εκατομμύριο βοηθητικούς χώρους και έχουν εισπραχθεί 175 εκατομμύρια ευρώ από τα παράβολα και 550 εκατομμύρια ευρώ από τα πρόστιμα, τα οποία σύμφωνα με τον νόμο θα καταβληθούν στο Πράσινο Ταμείο. Υπολογίζεται ότι μέχρι 31 Οκτωβρίου θα έχουν δηλωθεί προς τακτοποίηση επιπλέον 600 βοηθητικοί χώροι ή παράνομες προσθήκες. Όσοι έχουν ήδη ρυθμίσει τους ημιυπαίθριους θα μπορούν με το νέο νόμο για τα αυθαίρετα να τακτοποιήσουν και τις υπόλοιπες αυθαιρεσίες έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταβιβάσουν το οίκημά τους. Θολό πάντως παραμένει το τοπίο για το τι θα γίνει με τους ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στη ρύθμιση τακτοποίησης των ημιυπαίθριων. Για αυτούς δηλαδή που έχουν οικοδομική άδεια μετά τις 2 Ιουλίου του 2009, αλλά έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή του σπιτιού τους στις 28 Απριλίου του 2010. Οπότε μπορούν να καλυφθούν από το νόμο των αυθαιρέτων και έτσι να τακτοποιήσουν την αυθαιρεσία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν φαίνεται να έχει την πρόθεση να εφαρμοστεί ταυτόχρονη τακτοποίηση, εκτός κι αν κάτι τέτοιο είναι σύνομο, αφού οι ρυθμίσεις για ημιυπαίθριους και αυθαίρετα είναι διαφορετικές. Όσον αφορά τώρα τα ημιυπαίθρια, τα οποία έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο Μπυρμπύλη μέχρι τις 2/9, θα πρέπει και αυτά τα ημιυπαίθρια να ενταχθούν και αυτά στο νόμο δηλαδή περί αυθαιρέτων και να μπορούν να ρυθμιστούν και αυτά μέχρι την ημέρα που ο νόμος αυτός θα ψηφιστεί στη Βουλή.
Μείζον θέμα προκύπτει και για τα περίπου 200.000 αυθαίρετα που βάσει του νόμου από τον Απρίλιο μέχρι την ψήφισή του βγαίνουν εκτός ρύθμισης. Ο έλεγχος πάντως για το πότε κατασκευάστηκαν παραμένει δύσκολη υπόθεση, καθώς οι διαθέσιμες αεροφωτογραφίες είναι έως το 2008. Να συμπεριλάβει και όλα τα αυθαίρετα μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του νέου νόμου, αλλά και όλους τους νεότερους ημιυπαίθριους. Η εξόφληση του ποσού για κατοικίες θα πρέπει να γίνει μέχρι 28 Οκτωβρίου 2012 και για τους υπόλοιπους βοηθητικούς χώρους 28 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Οι τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει τη χορήγηση καταναλωτικών δανείων με επιτόκιο που ξεκινά από 6,5% και διάρκεια αποπληρωμής έως 10 χρόνια. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στα τέλη Αυγούστου. Ο αστυνομικός προσπαθεί να πιάσει και να τραβήξει στο Γερανό έναν 25χρονο που εδώ και 6 ημέρες είχε σκαρφαλώσει και έμενε χωρίς νερό και φαγητό σε έναν πύργο τηλεπικοινωνιών τοπικού καναλιού της Οκλαχώμα. Ο αστυνομικός τον τραβά από τα πόδια, εκείνος αντιστέκεται γατζωμένος από το σκελετό του πύργου. Όλα εξελίσσονται σε ύψος 30 μέτρων από τη γη. Μετά από μία εβδομάδα διαπραγματεύσεων, ο νεαρός που φορούσε μόνο ένα σόρτς τελικά κατέβηκε. Just trying to make sure that he didn't fall or, you know, just holding on, keeping his strength up. So, I'm just glad. Ο 25χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει νοητικά προβλήματα, γι' αυτό θα εισαχθεί σε ειδική κλινική για παρακολούθηση. Σοκ έχει προκαλέσει στη γερμανική κοινή γνώμη η ομαδική αυτοκτονία τριών κοριτσιών ηλικίες 16, 18 και 19 ετών στη Βόρεια Γερμανία. Οι αρχές αναζητούσαν τη 19χρονη από την πόλη Γένα που είχε εξαφανιστεί. Αναζητώντας τη στο δάσος, βρέθηκαν μπροστά στο φρικτό θέαμα. Οι τρεις κοπέλες ήταν νεκρές μέσα σε μια σκηνή. Die objektiven und subjektiven Befunde der Tatortaufnahme lassen auf gemeinschaftlichen Suizid durch Kohlenmonoxidvergiftung schließen. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις κοπέλες είχαν βρεθεί μέσω ίντερνετ, έχουν αφήσει σημειώματα, ενώ η αστυνομία εξετάζει τους υπολογιστές και τα κινητά τους τηλέφωνα. Νέα διάσταση στην υπόθεση Στρόσκαν δίνει δημοσιοποίηση από το γαλλικό περιοδικό L'Express της ιατροδικαστικής εξέτασης, στην οποία υποβλήθηκε η καμαριέρα Ναφισατού Ντιαλό λίγες ώρες μετά την καταγγελία της στις 14 Μαΐου. Η διάγνωση καταδεικνύει επίθεση και τα τραύματά της βιασμού, αναφέρει το κείμενο που προσθέτει ότι η καμαριέρα έφτασε κλαίγοντας στα επίγοντα, συνοδευόμενη από αστυνομικό. Οι δικηγόροι του Ντομινίκ Στροσκάν πάντως χαρακτήρισαν ανακριβή και κακόβουλα τα όσα γράφτηκαν και προσανατολίζονται σε μηνύσεις. Λάδι στη φωτιά του ζητήματος των υποκλοπών στη Βρετανία ρίχνει επιστολή πρώην συντάκτη της εφημερίδας News of the World, που είδε το φως της δημοσιότητας και στην οποία υποστηρίζει πως η διεύθυνση ήξερε και συζητούσε εκτενώς στις συσκέψεις τις αντιδιοντολογικές πρακτικές των συντακτών. Πρόκειται για τον πρώην συντάκτη βασιλικού ρεπορτάζ Clive Goodman, ο οποίος έχει ήδη φυλακιστεί για το ζήτημα, κατηγορούμενος για τηλεφωνικές υποκλοπές το 2007. Τότε όμως τόσο η ίδια εφημερίδα όσο και ο ομίλος Μέρντοχ υποστήριζαν πως είχε ενεργήσει μόνος του και εν αγνία της διεύθυνσης. Know that yet. It's an allegation from Clive Goodman, but if it's accurate, the whole foundation of the company's defense for the last three years collapses. Η επιστολή είχε γραφτεί 4 χρόνια πριν και αναφέρει μεταξύ άλλων ονομαστικά τον πρώην αρχισυντάκτη Άντι Κόουλσον ως ενήμερο της πρακτικής. Την ίδια ώρα, ενώπιον της Επιτροπής της Βρετανικής Βουλής για το σκάνδαλο, ενδέχεται να κληθεί για δεύτερη φορά ο γιος του μεγιστάνα των media Rupert Murdoch, James.